Ο ξεσηκωμός του Πολυτεχνείου πριν 50 χρόνια με την φοιτητική κατάληψη εδώ στο Πολυτεχνείο αλλά και την αθρώα λαϊκή προσέλευση με αντίστοιχες εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στα Γιάννενα δείχνει το μεγαλείο της λαϊκής θέλησης και δύναμης και κινητοποίησης όταν αυτή ξεχύνεται απελευθερωμένη θα λέγαμε από την βία, το φόβο, την καταστολή από οποιοδήποτε μορφή καπιταλιστικής καταπίεσης και εξουσίας. Η καταστολή η αιματηρή του Πολυτεχνείου δεν πήγε χαμένη, δεν ήταν ήττα, γιατί ξεφτύλισε στην κυριολεξία τα πολιτικά φιασιδώματα της δικτατορίας και την έβαλε σε τροχιά αποσταθεροποίησης. Τα μηνύματα, τα συνθήματα του Πολυτεχνείου έξω το ΝΑΤΟ, έξω ξένες βάσεις, είναι επίκαιρα και πιστεύουμε ότι θα κυριαρχήσουν αύριο στην πορεία, απαιτώντας την απεμπλοκή της Ελλάδας από τους υπεριαλιστικούς πολέμους, όπως σήμερα γίνεται η σφαγή των Παλαιστίνιων από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Τα άλλα συνθήματα, ψωμί, παιδεία, ελευθερία, εργάτες, αγρότες, φοιτητές έχουν εξίσου την επικαιρότητά τους, το μήνυμά τους προσαρμοσμένο στις σημερινές συνθήκες. Πιστεύουμε ότι θα ακουστεί στα μεγάλα συλλαλητήρια που θα γίνουν από τους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες και άλλους επαγγελματίες ενάντια στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο που επιβάλλει νέα χαράτσια θηλιά στους εργαζόμενους. Το ψωμί, παιδεία και ελευθερία είναι η απαίτηση των φοιτητικών και μαθητικών μελλοντικών αγώνων για να έχουν πτυχίο που να αντιστοιχεί σε μια σταθερή δουλειά με δικαιώματα, με δημιουργικότητα που να πηγαίνει για την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών και όχι για τα καπιταλιστικά κέρδη. Θα μου επιτρέψετε να πω, να καλέσω από αυτό εδώ, από αυτό το βήμα τη φωνή, κάθε νέο και νέα να προμηθευτεί την ειδική έκδοση της Κεντρικής Επιτροπής για τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου και τον τόμο ιστορίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας που αναφέρεται ειδικά στην 7ετή στρατιωτική δικτατορία, όπου είναι ενσωματωμένη όλη η πείρα, τα θετικά και οι αδυναμίες και οι προοπτικές, γιατί η μελέτη τους είναι γνώση και η γνώση είναι δύναμη, δύναμη της λαϊκής πλειοψηφίας ενάντια στην καπιταλιστική μειοψηφία. Ευχαριστώ.